Έχουν περάσει τρεις ολόκληροι μήνες από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το Ανατολικό Πύλιο και σχεδόν 2,5 μήνες από την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη. Ωστόσο, οι υποσχέσεις που ανέλαβε τότε ο Υπουργός για ταχεία χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων στον πολύπαθο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί. Πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ είναι το ύψος της χρηματοδότησης που περιμένει η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας ώστε να προχωρήσει στη δημοπράτηση των απαιτούμενων εργολαβιών. Δεν μας έχουν δοθεί τα χρήματα που αφορούν την οριστική αποκατάσταση. Παρότι είμαστε έτοιμοι σε σχέση με τις μελέτες, παρότι έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή αποκατάσταση, είναι ένας πληγωμένος τόπος. Εάν περιδιαβείτε στο δίκτυο του Πυλίου, θα δείτε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα, όχι τέτοια που να μην είναι προσβάσιμα τα χωριά του Πυλίου, αλλά τέτοια που να κρίνεται επιτακτική η άμεση καταβολή των χρημάτων, προκειμένου να μπορέσουμε να τα αποκαταστήσουμε. Έρχεται θερινή περίοδος. Εμείς προσπαθούμε να εμβόλυμα να αποκαταστούμε εκεί που δημιουργείται πρόβλημα. Όμως, όπως και να έχει, για να είμαστε ειλικρινείς, Σεπτέμβρη πρέπει να αρχίσει η οριστική αποκατάσταση. Μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν μπορούμε να ανοίξουμε τέτοιες πληγές και να μην μπορεί ο κόσμος να πάει. Αλλά πρέπει το Υπουργείο να επισπεύσει τις διαδικασίες και να μας καταθέσει τα χρήματα. Υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, ναι, το καταλαβαίνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να λυθεί και αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος πονάει εκεί. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαρτίου, που επισκέφθηκε το Ανατολικό Πύλιο το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο Υπουργός Υποδομών είχε επιτεθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατηγορώντας τη ότι δεν κινείται με τους απαιτούμενους ρυθμούς για τη σύνταξη μελετών, έτσι ώστε το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει στη συνέχεια τα απαραίτητα έργα. Δεν έχουν δοθεί χρήματα. Είναι η αλήθεια. Έχουν δοθεί και τα 11,5 εκατομμύρια που είχαν να κάνουν με παλιές ζημιές. Αυτά εμείς ήδη τα δημοπρατούμε, αφορούν σε όλο το εύρος του νομού. Ήδη θα δείτε πάλι και στην οικονομική, παίρνουμε την έγκριση τευχών δημοπράτησης για το Νότιο Πύλιο. Είναι 3,5 εκατομμύρια για το Ανατολικό Πύλιο. Έχει να κάνει επίσης περίπου τις τάξεις 1,5 με 2 εκατομμύρια σε όλους τους υπόλοιπους Δήμους. Όμως αυτά από μόνο τους το ξέρουν πάρα πολύ καλά, δεν αρκούν, καθώς το Πύλιο έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και δεν είναι αυτό, είναι ότι κάθε φορά που βρέχει και ακόμα και όταν δεν βρέχει, την άλλη μέρα έχουμε ένα άλλο φαινόμενο, ένα καινούριο φαινόμενο. Τώρα, ας πούμε, διαπιστώσαμε ότι στην είσοδο της αγοράς υπάρχει πάλι ένα πρόβλημα με ένα δρόμο που έχει φύγει.